Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο πολιτικό γραφείο της κυρίας Μαριλένας Σούκουλη. Είναι η σύμβουλος του Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα μας μιλήσει για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την Κορινθία και όχι μόνο. Καλησπέρα, καλή χρονιά κυρία Σούκουλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας υποδεχτήκατε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχω εδώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι πραγματικά το 2023 να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης, υγείας, ειρήνης και αλληλεγγύης. Να είστε καλά και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για εσάς, την οικογένειά σας και για όλο τον κόσμο και για όλη την Κορινθία. Και βέβαια. Και το στοίχημά μας είναι και η Κορινθία μας και η Ελλάδα μας να σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά. Άλλωστε γι' αυτό δουλεύουμε αυτά τα 3,5 χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε. Και ξέρετε ότι το 2023 είναι ένα έτος εκλογών. Είναι ένα έτος λοιπόν γιορτής της δημοκρατίας, όπως κάθε εκλογική αναμέτρηση και διαδικασία. Και εμείς είμαστε έτοιμοι, θεωρούμε ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα. Αντιμετωπίζοντας και εξωγενείς κρίσεις που δεν τις περιμέναμε παγκόσμιας εμβέλειας. Παλεύουμε σκληρά, αλλά ξέρουμε κάθε μέρα που ξεκινάει, που ξημερώνει, ότι πραγματικά το μυαλό μας είναι στραμμένο σε όλους αυτούς, κυρίως αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την χώρα στον δρόμο της ευημερίας και της προόδου, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κυρία Σούκουλη, ξεκινήσαμε και νομίζω μπαίνουμε κατευθείαν βαθιά στην κουβέντα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σε πολύ λίγο θα έχουμε τις εκλογές. Αρκετός ντόρος έχει ξεκινήσει. Εμείς θα σταθούμε ή αν καλύτερα να πούμε θα ξεκινήσουμε από το νομό Κορινθίας. Εσείς ήσασταν πρώην βουλευτής. Συνέβη κάτι το οποίο θα θέλαμε να το πούμε εδώ στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ακροατές και ακροάτριες του AT News. Το τι ακριβώς συνέβη. 2 χρόνια βουλευτής, δυστυχώς στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο η έδρα εχάθη για από πλημελή διαδικασία των εκλογικών αντιπροσώπων, δηλαδή οι δικηγόροι. Μάλιστα. Που όφυλαν να προστατεύσουν τη διαδικασία. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς, 32 από τους 330, γιατί 330 έχουμε εκλογικά τμήματα στο νομό, δεν κάναν την δουλειά τους σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και ενώ δεν αμφισβήτησε κανείς ότι υπήρχε λαθροχειρία, δεν υπήρξε, έπρεπε να κυρωθούν τα ψηφοδέλτια 32 εκλογικών τμήματων, γιατί για όλα τα ψηφοδέλτια, για ολόκληρο το σακί που λέμε, ολόκληρα τα εκλογικά τμήματα, οι δικηγόροι δεν έκαναν τη δουλειά τους κατά το γράμμα του νόμου. Θα ήθελε μονογραφές δίπλα στην αρρύθμιση, ήθελε μονογραφές δίπλα στους σταυρούς και ο ολογράφος ήθελε να γράφουμε αριθμό σταυρών 1-2 και να μονογράφεται επίσης. Αυτή η διαδικασία ήταν και όλο, δεν ήταν ή κάποιο από τα τρία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ακυρώθηκαν τα 32 εκλογικά τμήματα και δυστυχώς το εκλογικό σώμα, ο κόσμος δηλαδή που πήγε και ψήφισε εκεί, ενώ έριξε έγκυρα το ψηφοδέλτιό του, δεν εισακούστηκε η δική του βούληση λόγω της πλημμυλούς αυτής της διαδικασίας. Για εμάς όμως αυτό δεν μας λύγησε, μείναμε όρθιοι. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τίμησε με την συνεργασία του, με έκανε σύμβουλό του στο Μαξίμου σε θέματα χωροταξίας στην ομάδα του, στην ομάδα των συμβούλων του. Είστε και πολιτικός μηχανικός, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Βεβαίως, είμαι 27 χρόνια ελεύθερη επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός και στέκομαι δίπλα του στην ομάδα του έχοντας στο μυαλό μας το πώς θα δημιουργήσουμε ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, φέρνοντας νέες επενδύσεις στη χώρα, τρέχοντας όλα τα χωροταξικά σχέδια της χώρας όσο πιο γρήγορα γίνεται και βεβαίως της χρήσης γης και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την ανάπτυξη της γης μας, είτε του αστικού ιστού είτε της περιφέρειας. Πρωτού φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που σας το γνωρίζετε και πολύ καλύτερα, θα παραμείνουμε λίγο στο πολιτικό αυτό κομμάτι. Εσείς ήσασταν η αγαπημένη του λαού εδώ στην Κορινθία και συνεχίζετε να είστε από αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς ως δημοσιογράφοι και από τη δουλειά που πραγματοποιούμε καθημερινά. Βλέπουμε και ακούμε το λαό, ακούμε τους συμπολίτες μας ότι μιλάνε με πολύ όμορφα λόγια για εσάς
Και αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που συνεχίζει να με κάνει να είμαι παρούσα. Γιατί χωρίς αυτήν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε ότι η πολιτική για έναν άνθρωπο είναι γενικά κάτι πολύ δύσκολο. Για μια γυναίκα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ακόμα δυσκολότερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε και ως γυναίκα και ως μητέρα και ως εργαζόμενη και ως ένας άνθρωπος που ζει από τη δουλειά του, γιατί είμαι ελεύθερη επαγγελματία όλα αυτά τα χρόνια, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με στηρίζει απόλυτα και ο σύζυγος και η οικογένειά μου. Όπως επίσης με στηρίζει και ο κόσμος που με αγαπάει και με πιστεύει. Πραγματικά το λέω. Είναι η δύναμή μου. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ για εσάς. Βεβαίως και νομίζω ότι έχετε διατελέσει ένα πολύ όμορφο και ένα πολύ σοβαρό έργο. Και μια που λέω για έργα, καλό θα ήταν. Αυτή είναι η ευθύνη μας και απέναντι στον κόσμο. Πρέπει να στεκόμαστε δίπλα τους για τα μικρά και τα μεγάλα τους προβλήματα. Καθώς και για τα προβλήματα της περιοχής μας. Πάμε να δούμε λιγάκι, κυρία Σούκουλη, μιας που είπαμε για έργα, να μιλήσουμε για τη Διόρυκα της Κορίνθου, να μιλήσουμε για τα έργα, τα άλλα τα οποία έχουν γίνει στην Κορινθία, να δούμε τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Πολύ σημαντικό. Καταρχήν είναι πραγματικά χρόνια με έντονο νομοθετικό έργο. Τόσα νομοσχέδια από τη Βουλή δεν έχουν περάσει με άλλη κυβέρνηση. Αλλά όσο αφορά τα έργα καθεαυτού που αφορούν τον τόπο μας, πραγματικά έγινε μία στοχοπροσήλωση στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τόπος, ένας τόπος απόλυτα ευλογημένος, με πολύ ικανούς ανθρώπους, που είχε μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσατε και αναφέρατε τον Ισθμό. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει όταν βάλαμε τον Ισθμό στο πλαίσιο πολύ ψηλά στις ανάγκες μας και στις επιδιώξεις μας, ότι ήταν το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην χώρα μετά την Ακρόπολη. Όταν το ανέφερα, γιατί ήμουν η πρώτη που ασχολήθηκα με αυτό, όταν το ανέφερα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας, αν θυμάστε τότε στο επιμελητήριο ο νεοεκλεγμένος βουλευτής, ούτε κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πραγματικά αυτό το αξιοθέατο, που είναι δεύτερο σε ψηφιμότητα στη χώρα, ήταν σε αυτή την παρακμή. Σε πραγματική παρακμή. Δεν τιμούσε κανέναν. Και είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, έτσι, που χάσαμε ένα 15χρονο παιδί. Βεβαίως, μέσα στην μεγάλη εβδομάδα ήταν απόλυτα θλιβερό, πραγματικά και τραγικό. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία και είπαμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον Ισθμό ένα σημείο αναφοράς. Έτσι ώστε να μπορέσουμε και να το κάνουμε ασφαλές, αλλά και να το κάνουμε ελκυστικό στους επισκέπτες. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Η περίφραξη σε συνεργασία με την περιφέρεια, το InfoKiosk, το οποίο πρόσφατα σήμερα νομίζω βγήκε και η έκθεση από τον οργανισμό τουρισμού του Λουτρακίου, ότι αύξησε την επισκεψιμότητα του μέσα στο 2022 σε πάρα πολύ σημαντικά νούμερα. Έγινε και το άγαλμα 30.000 βεβαίως σε μια εκδήλωση φοβερή, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κασούλα. 30.000 επισκέπτες μέσα στο 2022 από 30 διαφορετικές χώρες. Άνθρωποι που πραγματικά ρωτούσαν και περισσότερα πράγματα και για την περιοχή και για το Λουτράκι. Και για εμάς αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Όπως επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχει μπει στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2030, το πρόγραμμα δηλαδή που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός μας όταν πηγαίνει στις περιφέρειες της χώρας, έτσι ώστε να δώσει τους στόχους και τον δρόμο που θα κινηθούμε μέσα στην επόμενη περίοδο. Στην Τρίπολη λοιπόν, στην επίσκεψή του εδώ, ήταν η τρίτη επίσκεψη σε περιφέρεια, μετά την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στον Ισθμό και στην αξιοποίησή του, εκτός από τις εργασίες που γίνονται τώρα με το έργο που έχει αναλάβει ως εργολάβος ο Άκτορες για την Διόρυγα σαν κανάλι, έτσι ώστε να μην έχουμε πάλι τόσο πρανό, να μην ξανακλείσει και να μπορέσει να συντηρηθεί που δεν είχε συντηρηθεί τόσα χρόνια που μιλάμε. Κάνουμε και πιο σημαντικά πράγματα που αφορούν τον Ισθμό από πάνω ως περιοχή. Mm-hmm. Θα δημιουργήσουμε εκδοτικά χωριά, θα αξιοποιήσουμε την περιουσία της Διόρυγας, καταγράφεται, έχει τελειώσει η καταγραφή από ό,τι μας λέει και ο πρόεδρος της εταιρείας και μιλάμε για ένα έργο που πραγματικά θα προσελκύσει
πάρα πάρα πολύ κόσμο, με στόχο βεβαίως και την παραμονή στην περιοχή. Όχι μόνο την επίσκεψη και να φύγει, αλλά να μείνει στην περιοχή, να φέρει νέο πλούτο στον τόπο, που αυτό για μας είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί αυτό που ψάχνουμε πραγματικά είναι περισσότερες επενδύσεις. Τα έχουμε καταφέρει. Τα νούμερά μας μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια ήταν τεράστια σε σχέση με άλλα χρόνια όσο αφορά τις καινούργιες επενδύσεις στον τόπο, όπως και τις εξαγωγές μας. Έχουμε σπάσει τα ρεκόρ του παρελθόντος. Και βεβαίως κάτι άλλο που το κυνηγάμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε γι' αυτό είναι η δημιουργία νέων θέσεων, καλύτερα αμοιβόμενων, ποιοτικότερων θέσεων εργασίας. Μπορεί να φτάσαμε τις 300.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα σε αυτά τα χρόνια κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ είχαμε και ένα COVID που ανέκοψε, διέκοψε απόλυτα τον οικονομικό κύκλο. Εμείς καταφέραμε και την ανεργία την μειώναμε συνεχώς και θα κινηθούμε και μέσα στο 2023 προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας κάνω τώρα μία ερώτηση και θέλω να τη δείτε πραγματικά με την καρδιά, με το χέρι στην καρδιά. Και ποια είναι αυτή? Εσείς είστε μια Κορίνθια, πολιτικός, η οποία έχετε πάει σε αρκετά και πηγαίνετε σε αρκετά μέρη και ακούτε τα προβλήματα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί και κάποιες μεγάλες ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις. Τα έντονα κοινωνικά φαινόμενα. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, είχε πάει και στο Σπαθοβούνι, δεν είναι? Βεβαίως. Τι σας λέει ο κόσμος, τι γίνεται με το νερό, υπάρχει και το πρόβλημα και με το νερό σε κάποιες περιοχές. Θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό? Να μην παρουσιάσουμε εμείς στον κόσμο ότι όλα είναι τέλεια. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ειλικρινής και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον τόπο. Έτσι, και δεν είναι τέλεια και γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε να τα κάνουμε καλύτερα. Μπράβο. Και γι' αυτό και κάθε μέρα αυτό που κοιτάμε, το είπα και στην αρχή, είναι όχι τι κάναμε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο αύριο. Μεγάλες ζημιές προκαλεί και προκάλεσε και προκαλεί δυστυχώς και θα προκαλεί η νέα κλιματική ειδικά αλλαγή. Ειδικά στους αρχιδοπαραγωγούς. Έχουμε τεράστια προβλήματα στον Τανίνα, αλλά όχι μόνο. Σας θυμίζω και τα προβλήματα που έζησαν και έχει η Θεοδόρη με το Γελιόνι και πόσο γρήγορα δούλεψε το κράτος έτσι ώστε και να οριοθετηθεί η περιοχή και να αποζημιωθούν οι πάθη. Και έγινε και καθαρισμός δερμάτων, έγινε και γίνανε πολλά έργα. Βεβαίως και συνεχίζουμε. Και συνεχίζετε. Και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε έτσι ώστε πάντα να είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που έχουν προβλήματα τέτοιου τύπου, είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι αγρότες. Το πρόβλημα βεβαίως οι αγρότες μας το έχουν πάρα πολύ έντονο, γιατί είχαμε και καύσωνες σε νούμερα που δεν τα περίμενε κανείς, περιόδους που επίσης δεν το περιμέναμε, πλημμύρες, φωτιές, καταστροφές. Ακριβώς. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και το νέο Ταμείο Κρατικής Αλλαγής, ένα πρόγραμμα που τρέχει ακόμα πιο γρήγορα, πολύ μεγαλύτερο από τα παλιά ΨΕΑ που λέγαμε και πολύ πιο άνετο και ακόμα και από τις αποζημιώσεις στο ΕΛΓΑ. Προσέχοντας έτσι ώστε όλοι αυτοί που πραγματικά έχουν πάθει ζημιά να μπορούν να αποζημιωθούν και να στηριχτούν από την πολιτεία. Γιατί ξέρετε ότι ο κανονισμός στο ΕΛΓΑ είναι πάρα πολύ γερασμένος, δεν έχει αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια και εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή μια κλιματική κρίση η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα. Χωρίς όμως να ταιριάζουν ή να κολλάνε ή να κουμπώνουν στα δεδομένα που έχει ο ΕΛΓΑ έτσι ώστε να δημιουργεί δικαιούχους όλων αυτών των αποζημιώσεων. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και θέλω να το επαναλάβω και σε εσάς κύριε Σοβέ ότι πραγματικά οι αγρότες μας τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετές δεκαετίες μπορώ να σας πω, έχουν στοχεύσει στην ποιότητα του κάθε προϊόντος τους. Δεν είναι επέτες αποζημιώσεων όπως πολύ παλιότερα μπορεί να θεωρούσαν κάποιοι που συζητούσαν ότι ερχόντουσαν κοινωνικά πλαίσια στήριξη και γινόντουσαν μερσεντές, βόλτες κτλ. Και όχι επενδύσεις πάνω στα χωράφια. Τα τελευταία χρόνια οι αγρότες μας έχουν επενδύσει στο βιό τους, στη γη τους. Και πραγματικά είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, νοικοκυρέοι, που προσπαθούν να δημιουργούν το καλύτερο δυνατό προϊόν, να μπορούν να το πουλήσουν ή ακόμα περισσότερο να το εξάγουν. Χρειάζεται βεβαίως εδώ και μια αλλαγή νοοτροπίας. Εμείς βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση με το νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ήμουν εισηγήτρια κιόλας εδώ που δίδονται προς τον κύριο Βορύδη. Δίδονται πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Και έχουν δοθεί. Και δεν έχουν δοθεί και δίνονται. Τώρα στο τέλος Ιανουαρίου θα υπάρξουν και αποζημιώσεις των βροχοπτώσεων που είχαμε το περασμένο διάστημα. Σωστά.
και παλεύουμε να βγει πολύ γρήγορα και η ΚΙΑ από τα αρμόδια Υπουργεία με πρώτο Υπουργό τον κύριο Τριαντόπουλο που αφορά την κρατική αγρολογία για τα καμένα που αφορούν το σπαθογούνι που είπατε, τις αρχές κλεονές κτλ. Όπως και τα θήκια καταφέραμε να τα βάλουμε στην κρατική αγρολογία ενώ ήταν μόνο ΝΕΛΓΑ, έτσι ώστε να μπορούν να πληρωθούν πολύ περισσότερα από μόνο ο καρπός ή μόνο το δέντρο ή μόνο η φυτική παραγωγή, αλλά να πληρωθούν και τα ρυθμιστικά δίκτυα και οτιδήποτε άλλο έκανε ζημιά στην περιοχή. Το θέμα είναι πραγματικά ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε παράλληλα και το πώς οι αγρότες μας θα πρέπει να προστατεύσουν τις περιοχές τους ή θα πρέπει ενδεχομένως να αλλάξουν το προϊόν τους. Γι' αυτό και τώρα τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που το περιμένανε πάρα πολύ, έτσι ώστε να αλλάξουν τα δέντρα τους, να αλλάξουν την παραγωγή τους και βεβαίως επειδή πραγματικά μόνοι τους δεν μπορούν, ούτε θα βρουν έναν πολιτικό που θα τους πει τι θα κάνουν, θα πρέπει να συνεργαστούν, να συμβουλευτούν γεωπόνους, έτσι ώστε να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, που να είναι ανθεκτικό, αν επιτρέπετε η λέξη, στον καιρό που ζούμε. Γιατί πραγματικά το κλίμα είναι έχει αλλάξει πάρα πολύ και δεν εξυπηρετεί. Τα παιδιά, οι αγρότες μας που ασχολούνται με τη Σουλτανίνα, οι ζημίες που έχουν πάθει είναι τραγικές. Δηλαδή δεν υπάρχει εισόδημα, δεν υπάρχει ούτε τόσο προς το ζήτημα. Σωστά. Και δεν ξέρω πώς μπορείς να τους βοηθήσεις. Δεν είναι μόνο με τους αποζημιώσεις, ούτε αυτοί το θέλουν. Δεν δουλεύουν για τις αποζημιώσεις, δεν δουλεύουν για να περιμένουν κάποια στιγμή να πάθουν το κακό και να έρθει η αποζημίωση. Δουλεύουν για να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να ευημερέσουν. Και πραγματικά για μας έχει αυτό τη μεγαλύτερη αξία. Γι' αυτό δημιουργούμε τώρα και ένα καινούριο πρόγραμμα. Ο κύριος Γιωργαντάς μάλιστα το ανακοίνωσε και στην επίσκεψή του στην Κορινθία μας όταν είχε έρθει στο Κιάτο, όπου σύμβουλοι γεωπόνοι θα δίνουν δωρεάν έως 3 συμβουλές τον χρόνο στους αγρότες μας προκειμένου να μπορέσουν να κοιτάξουν μπροστά ή να κοιτάξουν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε και για την ανομβρία και για την ξηρασία. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Κορινθία μας, σε μεγάλες εκτάσεις και του Άσου, Λεχαίου, Περιγυαλίου και της Βόκας και στο Κιάτο και παντού. Το Φράγμανς, όπου είναι σε εξέλιξη, βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και πραγματικά υπάρχουν αναχώματα τα οποία ξεπερνούνται. Πάντα το Φράγμα έχει στο κουμπαρά του χρήματα να δίνει. Δεν έχει διακοπεί το έργο, δεν θα διακοπεί. Υπάρχει χρηματοδότηση ακόμα και από το καινούριο πλαίσιο στήριξης, το ΕΣΠΑ 2021-2027 και όχι μόνο, γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο και οι ανάγκες του είναι τεράστιες. Εμείς θα συνεχίσουμε που χρηματοδοτούμε και θα συνεχίζει να γίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί. Πότε είναι πάνω από 3-4.000 οικογένειες ωφελούμενοι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια περιοχή απόλυτα δυναμική. Ναι, σίγουρα. Και είναι και ένα ολοκληρωμένο έργο. Δεν είναι ένα φράγμα που θα γίνει και θα μείνει όπως συνέβη στη Λίμνη Δόξα που δημιουργήσαμε ένα αξιοθέατο, αλλά όχι ένα φράγμα που θα εξυπηρετούσε την πατάτα της εποχής, τον κάμπο του Φενεού. Ένα έργο που τρέχουν παράλληλα και οι μελέτες των δικτύων του. Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τον τότε Γενικό Γραμματέα κ. Καραγιάννη και σημερινό Υφυπουργό. Το παρακολουθούμε και αυτό πάρα πολύ στενά, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η μελέτη των δικτύων και να έρθει το ένα έργο να κουμπώσει στο άλλο και να είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που θα βοηθήσει τους πολίτες. Δεν είναι όμως σήμερα αυτό. Σήμερα λοιπόν το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Η ανοβρία στον τόπο είναι ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο. Εμείς λοιπόν κινούμαστε και κάπως διαφορετικά παράλληλα. Με λινοδεξαμενές, με φράγματα μικρά, φυσικά φράγματα, με υδατοδεξαμενές και είτε αυτές αφορούν τον Δήμο είτε αφορούν ακόμα και τον ιδιώτη. Για πρώτη φορά. Και η περιφέρεια νομίζω συμβάλλει σε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Η περιφέρεια είναι η αρμόδια μαζί με τους Δήμους βεβαίως να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες και τα έργα. Μάλιστα. Η περιφέρεια μάλιστα έχει χρηματοδοτήσει σε δήμους που ετοιμάσανε μελέτες πάρα πολλές γεωτρήσεις και συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει. Όλα τα έργα μαζί και φραγματάκια.
Τα φράγματα και στο νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης θα έχουν χρήματα για τους Δήμους, οπότε θα πρέπει να οριμάσουν μελέτες έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν βγουν οι προσκλήσεις να κατεβάσουν τις προτάσεις τους και να μπορέσουν να εγκριθούν έτσι ώστε να γίνουν φράγματα, μικρά πραγματάκια, εύκολα σε κάθε περιοχή, εύκολα και γρήγορα κατασκευάσιμα. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα είναι αυτό που τρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά τις υδατοδεξαμενές μέσα σε χωράφια πολιτών. Ναι. Είναι η πρώτη φορά μέσα στο 2021, ήταν υπουργός, μέσα στο 2020 συγγνώμη, ήταν υπουργός ακόμη ο κ. Στρέκας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο σημερινός υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, όπου συνεργαστήκαμε και καταφέραμε να πάρουμε χρηματοδότηση από την Ευρώπη, έτσι ώστε και οι ιδιώτες πια να επιδοτούνται τις δεξαμενές τους μέσα στα αγροτεμάχια, έτσι ώστε να μπορούν το επιφανειακό νερό να το συλλέγουν, να το συγκρατούν και να μπορούν να ποτίζουν και από εκεί. Ωραία. Κάνε ένα διαλυματάκι. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δυστυχώς βασανίζει το νόμο Κορινθίας, κυρία Σούπουλη, είναι αυτό με τις πυρκαγιές. Όμως, η φετινή ή μάλλον το περσινό καλοκαίρι που είχαμε πυρκαγιές, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες, στους δασοπυροσβέστες και στους εθελοντές, γιατί χάρη στην άμεση επέμβασή τους, μαζί με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, η κατάσβεση γινόταν πάρα πολύ γρήγορα. Όμως, εσείς, επειδή είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, και τον λόγο αυτό είχατε επισκεφτεί τον κύριο Ράπαλο, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Τα λέω σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μας γι' αυτό, γιατί του είχατε δώσει και συγχαρητήρια και το είχαμε γράψει και μπράβο ξανά στους πυροσβέστες. Πείτε μας, τι ακριβώς έγινε? Πραγματικά ήταν επίσης μια δύσκολη χρονιά, όπου όμως οι ζημιές ήταν περιορισμένες στο ελάχιστο. Ελάχιστες σε σχέση με άλλες χρονιές. Η δουλειά που έκανε η πυροσβεστική αυτή τη χρονιά πραγματικά ήταν άξια θαυμασμού και συγχαρητηρίων. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην επισκεφτούμε τον κύριο Ράπανο και να του δώσουμε συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα. Εγώ επισκέπτηκα και κλιμάκια και στην Κορινθία μας και στην Περαχώρα και στην ΕΜΕΑ και στο Σοφικό και εδώ βεβαίως στην Κόρινθο. Έχουμε επενδύσει πάνω στην πρόληψη. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση γεννηθήκαμε αυτή τη χρονιά με πολύ δυνατό επιχειρησιακό σχέδιο, με καινούργια μέσα, τα οποία βεβαίως δώσαμε στην πυροσβεστική και σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Έχει πραγματικά ένα επιχειρησιακό χώρο απίστευτο σε τεχνολογία, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι ώστε πραγματικά να κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως και κινηθήκαμε, δεν προλάβαινε να ξεκινήσει μία φωτιά, αμέσως η πληροφορία ερχόταν στο κέντρο και γινόντουσαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Εκεί ήταν και η επιτυχία μας. Βεβαίως, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και προσπαθούμε να στεκόμαστε δίπλα, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από την ανθρώπινη ζωή και καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτή τη χρονιά τις περιουσίες των ανθρώπων και τον φυσικό πλούτο που έχει η χώρα. Και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων κινδυνεύουν και αν μη τι άλλο από την εγκληματικότητα και θέλουμε να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, κυρία Σούπουλη. Ακούμε καθημερινά πάρα πολλά παράπονα από εκατοντάδες, δεν θα πω χιλιάδες, να μην γίνω υπερβολικός, από εκατοντάδες συμπολίτες μας για ληστείες, για διάφορα εγκλήματα. Υπάρχει μια έντονη παραβατικότητα και κλιματικότητα και στο νομό μας. Ξέρετε, το καλοκαίρι διπλασιάζεται και διπλασιάζεται ο πληθυσμός μας, κυρίως σε περιοχές όπως είναι το Λουτράκι, όπως είναι η Άγιοι Θεόδωροι, όπως είναι τα παραλιακά του Σαρονικού. Σωστά. Από τις Κεφριές μέχρι και τον Κόρφο. Έκανα επίσκεψη και στον αρχηγό της αστυνομίας και στον υφυπουργό τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος ξέρει την περιοχή άριστα. Καταφέραμε και ενισχύσαμε με τις απαραίτητες δυνάμεις και το αστυνομικό τμήμα του Λουτρακίου εκείνη την περίοδο του καλοκαιριού. Έχουμε στοχεύσει σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα συνεχώς
εξαμετωκεύονται πια οι ανάγκες των αστυνομικών μας. Είδατε ότι πήραμε συνοριοφύλακες για τα προκεκά, πανεπιστημιακούς αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια μας. Τώρα ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τις προκηρύξεις που αφορούν την δικαστική και τη δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε η αστυνομική της ελληνικής αστυνομίας να είναι πάνω από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα του τόπου, έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να είμαστε κρίσιμοι και αποτελεσματικοί. Η προσπάθεια συνεχίζεται, παλεύουμε και ο ίδιος ο αρχηγός και όλα τα στελέχη και εδώ ο αστυνομικός διευθυντής κάνει αξιολογότατη δουλειά. Ο κύριος Τετράδης, ναι, βεβαίως. Συγχαρητήρια στον κύριο Τετράδη, να το πούμε αυτό. Όπως επίσης στις γυναίκες και τους άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης και των αστυνομικών τμήματων στον νομό μας. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, υπεράβουμε τις προσπάθειες και στοχεύουμε και στην στελέχωση των ανθρωπίνων δυνατών περισσότερων ατόμων. Ωραία. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω μέσα σε μισή ώρα συζητήσαμε αρκετά ζητήματα. Μας λύσατε κάποιες μεγάλες απορίες που είχαμε. Εγώ θα ήθελα προτού να κλείσουμε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους συμπολίτες και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς περιμένετε για το 2023 για τη χώρα μας, αλλά και για τον νομό Κορυφαίας. Και τι εύχεστε? Το θέμα είναι να μην περιμένουμε, αλλά να προσπαθούμε να δημιουργούμε. Να είμαστε συμμέτοχοι στην προσπάθεια, χωρίς να περιμένουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, λοιπόν, για ένα 2023, όπου θα υπάρχει στέγη για όλους. Νομοθετήσαμε τη στέγη για τους νέους μας και τώρα ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τους άστεγους μέσα στις γιορτές, όπου και εκεί τρέχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Για μας στόχος είναι όλοι να έχουν στέγη, κυρίως οι νέοι που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένειες ή έχουν ήδη οικογένειες και δυσκολεύονται με τα ενοίκια τους, να μπορούν να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς μέσα στο 2023, ενώ έχουμε κάνει ήδη μια διπλή αύξηση του κατώτερου μισθού, να κάνουμε και την τρίτη έτσι όπως έχει δρομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γνωρίζοντας βεβαίως ότι ακόμα σε αυτή την περίπτωση οι μισθοί στη χώρα είναι πολύ χαμηλοί και πρέπει να γίνουν καλύτεροι, αλλά κάτι που 4,5 χρόνια δεν έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το κάναμε 3 φορές μέσα στο 2023, θα είναι η τρίτη. Και βεβαίως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες, ποιοτικότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και έχουμε νομοθετήσει πάρα πολλά νομοσχέδια που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και σε καινούργιες επενδύσεις ψηφιακής φύσεως και πράσινες επενδύσεις. Επενδύσεις δηλαδή φιλοπεριβαλλοντικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον με λιγότερο πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή, να μην βοηθήσουμε και εμείς την κρίση έτσι όπως τρέχει, να τρέξει ακόμα γρηγορότερα, δημιουργώντας καλύτερες θέσεις εργασίας. Στοχεύουμε λοιπόν πάνω σε αυτό. Ξέρετε ότι τον ΟΑΕΔ πάψαμε να τον έχουμε ως οργανισμό, τον κάναμε ΔΥΠΑ, δημόσια επιχείρηση, υπηρεσία απασχόλησης, έτσι ώστε να μην είναι ένας χώρος για ανέργους, αλλά για ένας χώρος για ανθρώπους εν δυνάμει εργαζόμενους. Μιλάμε για προγράμματα πάνω από 35.000 νέα προγράμματα που τρέχουν και τρέξανε και τρέχουν. Μιλάμε ότι από το Ελλάδα 2000 ένα δις θα φύγει για και εργαζόμενους αλλά και ανέργους, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια τεχνογνωσία με σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης και στο ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και στην πράσινη ανάπτυξη, για να είμαστε έτοιμοι μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Θα είσαι υποψήφια βουλευτής Κορυφαίας και πιστεύουμε να σας ξαναδούμε μέσα στη Βουλή. Σου φοβερείται πάντα το φτιάχνει ο Πρωθυπουργός. Εμένα με τιμά με τη φιλία του, την εμπιστοσύνη του. Έχουμε μια άριστη συνεργασία ως σύμβουλός του σε θέματα χωροταξίας και για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαι παρούσα στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα των ανθρώπων του τόπου μου και βεβαίως για την περιοχή μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.